Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των κυρώσεων κατά των Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων μετά τις επιθέσεις στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της έκτακτης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν αυτό που επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας περιέγραψε ως μεγάλη κλιμάκωση μιας πολύ τεταμένης κατάστασης. Ο Ζωσεπ Μπορέλ φοβάται ότι είμαστε έτοιμοι να πέσουμε σε μία άβυσο. Η περιοχή δεν χρειάζεται έναν συνολικό πόλεμο, εξαπλωμένο σε όλη την περιοχή, ούτε ο κόσμος και ούτε οι πολίτες της Γάζας. Γιατί αν υπάρξει τοπική κλιμάκωση και όλη η περιοχή είναι σε πόλεμο, τότε ο πόλεμος στη Γάζα δεν θα σταματήσει. Και τα δεινά των ανθρώπων στη Γάζα θα αυξηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει περιοριστικά μέτρα κατά των Ιρανικών drones. Ο στόχος τώρα είναι να τα επεκτείνει στους Ιρανικούς πυράβλους και να αυξήσει τις τοπικές διαστάσεις τους για να αποφευκτούν οι επιθέσεις των συμμάχων που προέρχονται από τα σύνορα του Λιβάνου, τη Ιεμένης ή του Ιράκ, όπως έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όμως οι μεγαλύτερες κυρώσεις μπορεί να μην αλλάξουν απολύτως τίποτα. Οι επιπλέον κυρώσεις κατά του Ιράν μπορεί να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, γιατί από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ αποχώρησε από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά, η χώρα έχει γίνει βασικά παρείας. Στη συνέχεια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συνολικά το ρωσικό στρατόπεδο. Είναι ήδη τόσο απομονωμένη από τη Δύση που η Δύση μπορεί να κάνει λίγα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Μια πιο σκληρή κίνηση θα ήταν η ανακήρυξη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε τρομοκρατική οργάνωση, αλλά υπάρχει απόκληση μεταξύ των κρατών μελών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα για περαιτέρω συζητήσεις για τις εκτεταμένες κυρώσεις.